Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε μετά από ένα μικρό διαλυματάκι μιας μέρας λόγω της 24ωρης απεργίας των δημοσιογράφων. Επιστρέφουμε πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο πάντοτε στους 107 και 4. Σήμερα είναι και η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 15 του Δεκέμβρη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ελευθέριο και στην Ελευθερία που γιορτάζει σήμερα. Στο Λευτέρη Αλβανή, χρόνια πολλά. Στο Λευτέρη Μποχορίδη. Μπράβο. Και σε όλους όσους έχετε εγώ σήμερα την ονομαστική. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι Λευτέρη. Λευτέρη είναι Τσόγλου. Έχουμε και τον Τσόγλου. Βέβαια, ναι, το Λευτέρη Τσόγλου. Και όλους όσοι έχετε φυσικά σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εμείς εδώ είμαστε με τον Γιάννη Ζάτση σήμερα να είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Επικοινωνείτε με την εκπομπή όσοι ήθεστε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 είναι. Ένας από τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και μπάσκετ θα κινηθούμε και σήμερα, καθώς έχουμε μπροστά μας παιχνίδια και μάλιστα σημαντικά τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ αγωνίζεται με την Κίμη, ένα σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι αύριο, με επιτακτική την ανάγκη της νίκης για την ομάδα του Παναγιώτη. Η ανάγκη την ίδια ώρα που την Κυριακή στις 5 η ποδοσφαιρική ομάδα αγωνίζεται με τον Όφη για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με στόχο φυσικά να διευρύνει το αίτητο σερί της, να κάνει το 8 στα 8 και να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, βάζοντας πολύ γερά τις βάσεις από νωρίς μάλιστα στη σεζόν για να επιστρέψει στο φυσικό της χώρο. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει για την προετοιμασία των δύο ομάδων για αυτά τα παιχνίδια, ποια είναι τα νεότερα δηλαδή. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει φυσικά στο ρεπορτάζ, είτε του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ, ενώ στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε και μια έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη για, τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για το μπάσκετ εν όψη του Σαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας για αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα στην Media Day την ποδοσφαιρική, τον ακούσουμε κάποια στιγμή, μίλησε ο Χρήστος ο Μπούρμπος, ήταν ο παίκτης που επιλέχτηκε αυτή τη φορά να μιλήσει στους συναδέλφους και είπε έτσι κάποια πράγματα για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Άρης ο οποίος έχει δύο παιχνίδια τώρα για να πάει έτσι στις γιορτές με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Αυτό της Κυριακής με τον Όφη και αμέσως μετά αυτό με τον Πανεγιάλιο την προσεχή Τετάρτη στην εμβόλυμη αγωνιστική πριν από τα Χριστούγεννα. Εδώ θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί μας και stoichman.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα που είναι και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής, με πάρα πολλές επιλογές από σήμερα και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο φυσικά, με όλα τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο για να επιλέξετε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε, όποια έμπνευση και αν έχετε, μπείτε στο stoichman.gr, γιατί στοιχηματίζουμε χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή μας με τη λειτουργία Talk Embed μεταξύ όλων των άλλων. Πρωτάθλημα της Football League αρχίζει και πάλι αύριο με το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται, πόσα παιχνίδια έχει αύριο, τρία, δεν έχει ένα, ζητώ συγγνώμη, με τρία παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αύριο, το Δόξα Δράμας Κισαμικός, το Σπάρτη Πανσεραϊκός και το Καραϊσκάκης Τρικαλά, Καραϊσκάκης Τρικαλά, αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αύριο. Εδώ δεν λέει ποιο είναι τηλεοπτικό. Νομίζω Σπάρτη Πανσεραϊκός. Και την Κυριακή γίνονται τα παιχνίδια Βέρη Αναγέννηση Καρδίτσας, Εργοτέλης Απόλλων Πόντου, Καλυθέα Απόλλων Λάρισας, Παναχαϊκή Πανεγιάλους και φυσικά στις 5 ώρα του Άρη Σόφη, το οποίο είναι και τηλεοπτικό. Το μάτι του Άρη στο Αίγιο, την επόμενη Τετάρτη, είναι από το Web TV πάλι της ΕΡΤ. Διαδικτυακά δηλαδή θα μεταδοθεί. Για να έχετε έτσι μια εικόνα από τώρα για αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος θα απολογηθεί στον αθλητικό δικαστή την επόμενη Τετάρτη, έγινε γνωστό, για το
περιστατικό με την Κροτίδα με το δυναμητάκι, όπως γράφτηκε στο. Ποιο? Όχι, όχι, όχι. Τι? Την επόμενη υπόθεση. Ποια άλλη τώρα. 20-12. Δεν είναι με το δυναμητάκι. Είναι με την Παναχαϊκή αυτό. Α, είναι με την Παναχαϊκή, ναι. Είναι αυτό το, το άλλο θα πάει πιο μετά. Άρα, εντάξει, είναι λίγο αργές οι διαδικασίες, κινούνται. Νομίζω ότι είναι ανά ένα μήνα στη ή ανά 15 μέρες, κάτι τέτοιο. Δεν χαλάει καθόλου. Κοίταξε, πέρσι το Απόλλων Όφη, όπως είδες, δεν είχε τίποτα. Θα είναι σκάνδαλο αν υπάρξει τιμωρία του Άρη. Απλά επειδή είχε αλλάξει λίγο ο πειθαρχικός κώδικας, πρέπει μια μεγάλη προσοχή με, με πυρσούς, με κροτίδες, με τέτοια πράγματα. Αν ανάψεις τρεις φορές, έστω έναν. Έναν και μοναδικό, πυρσό. Τον ανάψεις στην κερκίδα και το σβήσεις εκεί πέρα. Με βάση τον πειθαρχικό κώδικα, αν το γράψεις στο φιλοαγώνα ο διαιτητής, τιμωρείς αυτομάτως με μια αγωνιστική. Τώρα δεν είμαστε φέτος για τέτοια πράγματα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Τώρα το δυναμητά και τα λοιπά είναι κάτι έξτρα. Όταν εκδικαστεί, θα δούμε πώς ακριβώς θα το τρέξει το όλο θέμα η ΠΑΕ Άρης. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και πέρα από κάποιο πρόστιμο που και αυτό βέβαια σημαντικό είναι. Αλλά εντάξει, είναι άλλο πρόστιμο και άλλο να σου κλείσει το γήπεδο για μια αγωνιστική με κάποια τιμωρία. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά αυτό είναι γιατί. Και με την Παναχακή αυτό είναι, παιδιά. Είναι ένας πυρσός που άναψε και ένα καπνογόνο που άναψαν και κατευθείαν κλείθηκε σε απολογία για αυτό το πράγμα. Για ένα πυρσό και ένα καπνογόνο που δεν πέσαν στο γήπεδο. Να πέσαν στο γήπεδο, έπεσε στο γήπεδο. Που έμειναν στην κερκίδα. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και τι ακριβώς θα συμβεί. Πρέπει να αντιληφθούν βέβαια και κάτι ακόμα, μια που το συζητάμε, ότι είναι άλλο Super League και άλλο Football League. Είναι άλλο το. Δεν γίνεται να υπάρχει κοινή συνισταμένη σε αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται. Η ομάδα της Super League έχει τα τηλεοπτικά, έχει πόσα έσοδα κτλ. Η ομάδα της Football League δεν έχει τα ίδια έσοδα που πληρώνει ότι πλήρωσε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός για το αντίστοιχο ένα πυρσό που άναψε. Και να το δούμε και κάπως. Δείτε το, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει δηλαδή ένας χαζός όπως υπήρχε αυτός που υπήρχε στο παιχνίδι με τη Δόξα Δράμα. Θα τιμωρήσουμε τους πάντες για έναν. Ναι. Όταν δεν λέω να υπάρχει τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, καταλαβαίνόμαστε νομίζω στην διάκριση των θεμάτων. Υπάρχει ένας πάνω σε ένα πυρσό. Οκ. Okay. Τι θα κάνεις δηλαδή. Θα έχει το γήπεδο μεθαύριο 15.000 κόσμο. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο παράλογο η αλήθεια είναι. Πάντως η ΠΑΕ έκανε συνάντηση με τους οργανωμένους οπαδούς για το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Μας δεξίδωσε και μια ανακοίνωση σήμερα για την προσέλευση του κόσμου και γενικότερα για το παιχνίδι αυτό, εφιστώντας την προσοχή, η οποία αναφέρει τα εξής. Η ομάδα μας δίνει την Κυριακή ένα ακόμη σημαντικό αγώνα κοντρα στον Όφη. Στόχος μας είναι η νίκη και είμαστε βέβαιοι πως ομάδα και κόσμος μαζί θα ενώσουμε ξανά τις δυνάμεις μας για να την κατακτήσουμε, όπως έγινε και την προηγούμενη Κυριακή στη Δράμα. Οι ΠΑΕ Άρες καλεί τους φιλάθλους της ομάδας μας την Κυριακή να γεμίσουν το Κλεάνθης Βικελίδης για μια ακόμη ποδοσφαιρική γιορτή, όπως στους τελευταίους μας αγώνες. Απ' την άλλη, τους καλούμε να αποφύγουν τυχόν ενέργειες ή συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην πορεία μας προς την επιστροφή στο φυσικό μας χώρο. Μεμονωμένα περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στη Δράμα, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν πρέπει επουδενή να επαναληφθούν. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα. Η ομάδα μας έχει ανάγκη από την υποστήριξη του κόσμου σε όλα τα παιχνίδια. Σταθείτε στο πλευρό της μόνο με τη φωνή σας και σμπρώξτε τη με τον παλμό σας προς την νίκη. Όχι στις κροτίδες, όχι στα βεγγαλικά, όχι, το όχι με κεφαλαία κιόλας στην ανακοίνωση, στο άναμα έστω και ενός πυρσού. Εσείς ξέρετε πώς να οδηγήσετε τον Άρη στη νίκη και θα το κάνετε για μία ακόμη φορά. Όλη την Κυριακή στο γήπεδο καταλήγει η ανακοίνωση, η απόλυτα συσπηρωτική αλλά και με ξεκάθαρο τόνο και ύφος να πρόληψεις, θα έλεγα εγώ, εν ώψη της πολύ μαζικής, όπως αναμένεται, προσέλευση του κόσμου στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι θα προσεγγίσει έτσι την προσέλευση του αγώνα με την Ποτηφιλικό αγώνα με την Μπόκα το παιχνίδι την Κυριακή. Είναι, ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η ομάδα έχει κάνει το 7 στα 7, έχει κάνει δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Έχει αρχίσει ο κόσμος να την πιστεύει. Προέρχεται από αυτό το διπλό που είναι πολύ σπουδαίο φυσικά. Είναι και ένα μάτς με μια ομάδα η οποία, εντάξει, και αυτό παίζει το ρόλο της, είναι μια εμπορική, η πιο εμπορική νομίζω ομάδα μετά τον Άρη στην Football League. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να έχουμε μια
εικόνα ενός κατάμεστου γηπέδου την Κυριακή που θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα νομίζω προς πάσα κατεύθυνση. Εικόνα την οποία θα τη χαζέψουν όλοι για μια ακόμη φορά και φυσικά θα παίξει παντού σε όλα τα δίκτυα αμέσως μετά, γιατί μιλάμε για Football League. Εικόνα την οποία δεν βλέπεις στα μισά και πλέον γήπεδα, εννοείται, στη Super League. Αν εξαιρέσεις τις 4-5 πρώτες ομάδες. Γι' αυτό είπα μισά και πλέον γήπεδα, διότι αν εξαιρέσεις κάποιες ομάδες, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο Πανιώνιος, ο Αστέρας Τρίπλος, είναι ομάδες οι οποίες έχουν επωφεληθεί πάρα πολύ από την απουσία του Άρη. Αν θέλεις και του Ηρακλή και τη ΑΕΚ παλαιότερα. Μα δεν είδες το Ζαμάνι τι δήλωση έκανε προχθές. Και λέω. Κράξιμο έριξε. Στα ίσια κιόλας. Ο Πανιώνιος, λοιπόν, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης είναι τις ομάδες που είναι ψηλά. Δεν λέω ότι και παίζουν και καλά. Δηλαδή, ο Πανιώνιος παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Μαζεύουν τον κόσμο που έχει ο Άρης στη Δράμα σε 2-3 παιχνίδια. Και πάλι, στα εισιτήρια παίζεται, αν έχουν δηλαδή. Ο ένας κόβει 500, ο άλλος κόβει 600. Έχουν βάζουν και τα διαρκείας μέσα για να φαίνεται λίγο πιο πάνω το νούμερο, για να έχουν και την εμπορικότητα και καλά. Αυτά είναι τα νούμερά τους σε κάθε παιχνίδι. Όλοι μαζί δεν μαζεύουν και οι τρεις μαζί να τους βάλεις να παίξουν εντός έδρας. Δεν μαζεύουν όσο κόσμο έχει ο Άρης στη Δράμα. Δεν μιλάω για τον Κισαμικό ή την Παναχαϊκή που είχε ο Άρης 7-8.000 κόσμο. Αυτό δείχνει και τη δυναμική της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι την Κυριακή θα υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα για τα οποία πρέπει να πάμε στο γήπεδο. Θα τα αναλύσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Και χρειάζεται, το χρειάζεται ο Άρης τον κόσμο του και για αυτό που είπες. Τα μηνύματα που πηγαίνουν παντού και για να βοηθήσει την ομάδα αγωνιστικά και για να πιέσει τον αντίπαλο. Και αυτό μες στο παιχνίδι είναι. Στα όρια όμως του. Εντάξει, σκέψου τώρα να είσαι εσύ ποδοσφαιριστής του Άρη, να βγαίνεις από τη Φυσούνα και να αντικρίζεις ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο. Πόση αυτοπεποίθηση παίρνεις, πώς πολλαπλασιάζεται το ηθικό που μπορεί να έχεις ούτως ή άλλως. Ακόμη και λίγο κουρασμένος που λέει ο λόγος να αισθάνεσαι, τα ξεχνάς όλα βλέποντας αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον παλμό, αυτή την ένταση και μπαίνεις στο γήπεδο και τα δίνεις όλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τις μεγάλες ομάδες από τις μικρές και τις μικρομεσαίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και το έχει αποδείξει και στα εύκολα, εντάξει, τα εύκολα είναι και εύκολο, στα δύσκολα το έχει αποδείξει ότι ο κόσμος του είναι η μεγάλη του δύναμη και αυτό δεν είναι ούτε λαϊκισμός, ούτε σχήμα λόγου και επειδή ο κόσμος έχει αρχίσει να γουστάρει που λέμε την ομάδα. Του αρέσει αυτό που βλέπει. Αυτό το πάθος, θέλετε, η δύναμη, αυτή η διάθεση έντονη που βγάζουν, ο τρόπος που πανηγυρίζουν τα γκολ, όλο αυτό μαζί. Το αρέσει στον κόσμο και νομίζω ότι θα ανταμείψει τους ποδοσφαιριστές με την παρουσία του την Κυριακή στο γήπεδο. Ευχόμαστε και οι ποδοσφαιριστές να το ανταποδώσουν με την εικόνα τους, κερδίζοντας το μάτς και παίρνοντας πλέον κεφάλι συν 10 βαθμών και από τον Όφη. Και απλοποιώντας σιγά σιγά τη διαδικασία, δημιουργώντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για να κάνουμε και καλές γιορτές και να πάει η ομάδα και με άλλη ψυχολογία μετά για το μάτς με τον Πανεγιάλιο λίγο πριν από τις γιορτές. Μετά το διάλειμμα το 5.30 θα δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ για το πώς προετοιμάστηκε η ομάδα, αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα και πώς περιμένουμε να παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι αυτό. Πρέπει να διάλειμμα να σας πω ότι ακόμη μια απουσία πάντως έχει και σημαντική Όφη. Από ό,τι διαβάσαμε σήμερα στα ρεπορτάζ από την Κρήτη, ο Ισπανός, ο Ορτέγκα, μετά τον άλλο Ισπανό, τον Μάρτος, θα απουσιάσει και αυτός και είναι μια απουσία η οποία είναι καλή απουσία γιατί είναι ένας παίκτης βασικός και αρκετά ποιοτικός και θα απουσιάσει λόγω προβλήματος στον προσαγωγό, όπως λέει το ρεπορτάζ και προστίθεται στις δεδομένες απουσίες του Κιλιάρα, του Μονιάκη, του Περουγαμβράκη και του Μάρτος, του άλλου Ισπανού, όπως σας είπα. Η αποστολή του Όφη, η οποία θα πετάξει αύριο για την Θεσσαλονίκη, είναι Στρέζος, Δερμιτζάκης, Φαζός, Κομεσίδης, Σιώπης, Γιαμπάρης, Ποτουρίδης, Μπολάκης, Ρούσος, Νάστος, Χαντί, Πουρτουλίδης, Παπατόλιος, Παπαστεριανός, Μάνος, Ογκμπόε, Κουσκουνάς, Κουτσιανικούλης. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Νίκος Παπαδόπουλος για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν είναι ο Λεάλ μέσα. Δεν είπες Λεάλ. Εκτός αν κάνω λάθος, δεν διάβασα κάπου Λεάλ. Δεν έχει Μάρτος, δεν έχει Λεάλ. Τι έχει. Κουσκουνά έχει. Καλός παίκτης. Κουσκουνάς. Εντάξει, έχει. Κουτσιανικούλης έγινε μπαμπάς. Ναι. Εντάξει.
Δεν νομίζω να τρόμαξε κανένας από το ρόστερ του Όφη. Γιατί διαβάζω τις τελευταίες μέρες. Όχι, είναι ο Λεάλ μέσα. Εγώ το... ήταν τελευταίος και μου ξέφυγε. Διαβάζω και τα σχόλια και λένε. Δηλαδή, ο Άρης λέει καλύτερο ρόστερ κτλ. Ναι, έχει καλύτερο ρόστερ. Και καλύτερο ρόστερ έχει και πολλές περισσότερες επιλογές έχει και καλύτερη ομάδα έχει και πιο καλό σύνολο έχει και στην έδρα του παίζει. Εντάξει. Απλά πρέπει να παίξει καλά. Δηλαδή, δεν πρέπει να δώσει πάλι. Γιατί και ο Όφη είναι μια καλή ομάδα και σε αντίθεση με την Παναχαϊκή που εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερη ως ομάδα η Παναχαϊκή, αλλά ο Όφη σαφέστατα έχει πιο έμπειρους παίκτες. Και αν χτύπα ξύλο, πάρει πρωτοπορία στο σκορ ο Όφη, δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να εκμεταλλευτείς κάποια λάθη, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί η ομάδα, γιατί και ο, εντάξει, ο Παπαδόπουλος θα προπονήσαμε την οικογένεια πάρα πολύ, θα ξέρει να κλείσει τους διαδρόμους. Βέβαια, αν ο Άρης είναι ο Άρης που είναι του δευτέρου ημιχρόνου με την Παναχαϊκή, νομίζω ότι καμία ομάδα στη Β' Εθνική δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Αλλά δεν πρέπει να πάμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει από το πρώτο λεπτό να μπουν μέσα οι παίκτες και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν προκειμένου η ομάδα να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και μετά να πάμε και στο Αίγιο να κλείσει το 3-9 να γίνει 27 και καλά Χριστούγεννα στη συνέχεια. Είναι παιχνίδι που θέλει δύναμη, θέλει πάθος, θέλει εξυπνάδα, θέλει τρέξιμο, θέλει και τύχη. Δεν θέλει και τύχη. Εντάξει. Σε όλα τα παιχνίδια και η τύχη, αν την έχεις στο πλευρό σου, είναι καλοδεχούμενη. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε εδώ στην εκπομπή. Συνεχίζουμε πλέον εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Βολαμπαουτάρης, στο Λίμπερο, στους 107 και 4. Σας είπαμε για την προετοιμασία του Όφη και για τη νέα απουσία, αλλά και την αποστολή, την οποία ανακοίνωσε ο Παπαδόπουλος για τη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής του Άρη συνήθως δεν ανακοινώνει στα εντός έδρας παιχνίδια αποστολή, παρά μόνο λίγη ώρα πριν από το εκάστοτε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, κάτι που θα συμβεί προφανώς και στο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν υπάρχουν βέβαια ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι ευχάριστο εν ώψη αυτής της σημαντικής αναμέτρησης. Κάποια μικροπροβληματάκια σίγουρα υπήρξαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά όχι κάτι το εξαιρετικά ανησυχητικό που να εγκυμονεί κινδύνους ή κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής. Άρα ο προπονητής έχει την δυνατότητα, εφόσον πλέον επέστρεψε και ο Τζανακάκης μεσοβδόμαδα στις προπονήσεις, να έχει πολλές επιλογές για να αποφασίσει για την ενδεκάδα. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω ότι θα κάνει και συνταρακτικές αλλαγές, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε να το κάνει. Δηλαδή ο Κάντι Μύρης θα είναι στο τέρμα, δεξιά στην άμυνα ο Μπούρμπος, αριστερά ο Βαλεριάνος, ο Σόουζα με το Δελιζή στο κέντρο της άμυνας, ο Εντζόγλου με το Μουμίν στα αμυντικά χαφ. Μπροστά σου λέει θα είναι ο Παυλίδης και στην κορυφή της επίθεσης ο Διαμαντόπουλος, δεξιά ο Πλατέλας και παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Μπαργκάν και Πασά, νομίζω, στην άλλη πλευρά. Αυτή την αίσθηση έχω για την ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή κόντρα στον Όφη. Όποια να παίξουν, νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα όπως κάνουν σε όλα τα παιχνίδια. Ελπίζω μόνο να βγουν καλά στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα θεματάκι μέχρι στιγμής στη σεζόν. Να είναι συγκεντρωμένοι, να είναι σοβαροί, να ακολουθήσουν το πλάνο και να ο Όφη, ο οποίος έρχεται με λίγο περίεργη ψυχολογία, με λίγο την πλάτη στον τοίχο. Αυτές οι ομάδες. Ανακοίνωση είδες στον οργανωμένο του Όφη? Όχι, δεν την είδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, ένα γκολ, επειδή έχουν την ψυχολογία στο Νάδιερ, είναι ικανό να του στείλει πραγματικά στα τάρταρα και να ανοίξει διάπλατα το δρόμο για μια νίκη. Ένα γκολ χρειάζεται, γρήγορα αν είναι δυνατόν ο Άρης. Όχι ότι δεν θα πρέπει να έχει υπομονή ακόμη για να έρθει το γρήγορο γκολ, απλά ένα γρήγορο γκολ, επειδή είναι τέτοια ψυχολογία του πλέον, στον Όφη μπορεί να τους δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Όφη που με βάση την ανακοίνωση που έχει βγάλει, που έχουν βγάλει οι οργανωμένοι του, μου προκύπτει ότι έχουν και εσωτερικά θέματα και ζητήματα, γιατί οι οργανωμένοι, αυτό που λένε, είναι τσάλο και τα λοιπά, κάτω τα χέρια σας από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν εσωτερικά διάφορα ζητήματα και αντιλαμβάνεσαι ότι
τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει μια καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης από την άλλη πλευρά, μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν οι κριτικοί την δεδομένη χρονική στιγμή. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια, το ότι πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το όλο κάτω θέμα. Κάτω τα χέρια σας από τον Νίκο Παπαδόπουλο, Φώτη Τσάλο και Σία. Ναι. Κάτω τα χέρια σας, τα λέμε από Δευτέρα. Μόνο αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Και υπάρχει μια απάντηση εδώ και μια ώρα για να δούμε. Α, ναι, για πες. Τι λέει ο κύριος Τσάλος. Στο Facebook απάντηση, ναι. Φυσικά. Είμαι περήφανος που είμαι συνεργάτης με τον Παπαδόπουλο και το επιτελείο του. Είμαι περήφανος που έχουμε προπονητή τον Βασίλη τον Κρασανάκη στην ΚΑΠΑ 19. Είμαι περήφανος που έχουμε τον κύριο Πουπάκη στην ομάδα μας. Είναι οι καλύτεροι προπονητές που έχουν περάσει ποτέ από τον Όφη, ο καθένας στο πόστο του. Να είστε σίγουροι ότι πάρα πολλές ομάδες θα ζήλευαν αυτούς τους προπονητές να τους έχουν στο ρόστος. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να βάζω ένα τρίμπαλο την Κυριακή, θα σε πω εγώ τι θα πεις μετά. που εκτός από όλα αυτά που λες, θα είναι και 10 βαθμούς από τον Άρη. Διαφορά. Λοιπόν, το πλήρες πρόγραμμα. Αυτό είναι της επόμενης αγωνιστικής, της εμβόλυμης δηλαδή, της ένατης, το οποίο ανακοίνωσε η Football League πριν από λίγη ώρα. Την Τετάρτη από τη Web TV της ΕΡΤ θα δούμε το Πανεγιάλιος Άρης, όπως σας έλεγα, από το Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου. Ναι. Τηλεοπτικό από το γήπεδο της Καλαμαριάς θα είναι το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή. Καλό μάτς. Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή παίζει. Ναι. Oh. Αιγινιακός Βέρεια, Απόλλων Λάρισας Εργοτέλης. Και αυτά είναι τα μάτς που γίνονται Τετάρτη. Ναι. Την Πέμπτη θα γίνουν τα παιχνίδια Κισαμικός Πανσεραϊκός, Αναγέννηση Καρδίτσας Σπάρτη και Καλυθέα ΑΕ Καραϊσκάκης στις 5. Τεράστια τηλεθέαση. Στις 5 θα γίνει και το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή από ό,τι βλέπω. Ωραία. Αλλά τώρα τα αλλάζουν, τα βάζουν 5 ώρα τα τηλεοπτικά. Ναι. Ναι. Όχι όλα. Κάποια. Και την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου θα γίνει το παιχνίδι που θα έχουμε ως εκκρεμότητα μέχρι τότε για την ένατη αγωνιστική, το Όφι Δόξα Δράμας. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι με δύο νίκες ο Άρης μπορεί να ξεφύγει σε διψήφιο αριθμό και από τη δεύτερη θέση. Γιατί ναι. Έχει Παναχαϊκή, Απόλλων, παίζουν μεταξύ τους όλοι αυτοί από κάτω, οι τέσσερις παίζουν μεταξύ τους. Πέρα ότι έχεις εσύ πήγες, τους κέρδισες και έχεις και τον Απόλλωνα μετά μόλις γυρίσεις. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη η ζωή μας, πολύ πιο άνετη η ζωή μας, να ασχοληθούμε μετά με άλλα πραγματάκια, να ασχοληθούμε με την στελέχωση της ομάδας, την ενίσχυση της ομάδας, την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Super League, τις μεταγραφικές αναζητήσεις, να λύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, που είναι δεδομένα και αυτά. Τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Για τις μεταγραφές πρώτα να πούμε, γιατί γενικότερα δεξιά και αριστερά έχουν υποθεί διάφορα. Μετά το μάτς με τον Πανεγιάλιο, παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα πριν από το μάτς με τον Πανεγιάλιο. Θα τελειώσουν αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει η ομάδα μπροστά της και αυτό είναι το ορθόν. Και οι άσπρες και οι μαύρες λίστες. Και τον Πανεγιάλιο και αμέσως μετά θα γίνουν οι σχετικές εισηγήσεις, όπως γίνεται συνήθως σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Δηλαδή θα κάνει ο προπονητής τις εισηγήσεις του και από εκεί και πέρα η διοίκηση θα προσπαθήσει να τις υλοποιήσει στο μέτρο του δυνατού, φυσικά ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί εγώ να είμαι προπονητής και να λέω ότι θέλω τον Ζάτσι. Αλλά εκτός από τον Ζάτσι να έχω μια δεύτερη επιλογή τον Καβαδία και τρίτη επιλογή τον Κιώση. Μπορεί να μην μου κάτσει ο Ζάτσι, γιατί μπορεί ο Ζάτσι να μου ήρθε να μου ζητήσει 200 χιλιάρικα. Θα πάω στο δεύτερο. 180 θέλει ο Γιάννης. Ναι. Γιάννη, με 180 χιλιάρικα και υπογράφεις, φίλε, στον Άρη της καρδιάς μας, ή θες 200. Κανονίσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Λέβα θα σε δώσουμε, όμως να ξέρεις. Είναι και αυτό που λες, να σου πω κάτι. Απλά ο κόσμος... Μπορεί, να σου πω και κάτι άλλο, μπορεί, ξέρεις, συμβαίνει επίσης, να προκύπτει ξαφνικά μια περίπτωση, στην οποία δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Ξαφνικά να σου εμφανίζεται μια περίπτωση, λέμε ότι ο Άρης θέλει να πάρει ένα στόπερ και ένα επιθετικό. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Είναι οι δύο βασικές ανάγκες που έχει η ομάδα και τις έχει εντοπίσει ο προπονητής, ξέρει και η διοίκηση. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά τώρα, να λύσει το συμβόλαιο. Λέω κάπως εγώ τώρα, μια καλή περίπτωση. Ναι. Και να πας, όπα, αυτός με ενδιαφέρει, είναι καλός παίκτης. Ναι. Να σου αλλάξει το πλάνο. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή υπάρχει ένα σχεδιασμό, αυτά ανατρέπονται πολλές φορές. Μπορεί ξαφνικά να σου προκύψει ένα παίκτης όσο προχωράμε τώρα και φτάνουμε στο Γενάρη, 1η Ιανουαρίου. Μπορεί να προκύψουν και άλλες περιπτώσεις. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι ειδικά στο κομμάτι αυτό, αν ο Άρης είναι με αρκετή διαφορά με το καλό κερδίσει μπροστά, μπορεί πιο εύκολο να προσεγγίσει παίκτες με ορίζοντα Super League και να τους φέρει στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Έτσι είναι όπως το λες. Και εντάξει, επειδή γίναμε δέκτες και αρκετών μηνυμάτων, παιδιά, μην τρελαίνες τώρα. Με άσπρες, μαύρες λύσεις, οτιδήποτε, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Καθένας ιεραρχεί το ρεπορτάζ του. Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος. Όλοι οι προπονητές αυτό κάνουν. Σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους είναι μία θερινή και μία χειμερινή. Θέλω αυτούς, δεν μου κάνουν αυτοί. Εντάξει, μετά μπαίνουν και άλλα πράγματα. Μπαίνουν συμβόλαια. Εντάξει, εννοείται. Διάφορα ζητήματα. Εννοείται. Αλλά μην τρελαίνεστε. Όπως μην τρελαίνεστε και με διάφορα άλλα θέματα. Εντάξει, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν πλέον τα προβλήματα. Η μαρούπα, η εκαθάριση, δεν παίρνει άδεια, διάφορα τέτοια. Οπότε πρέπει να πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι όσοι μας παρακολουθείτε είτε στα κείμενά μας, στα γραπτά, είτε στο site, είτε στην εφημερίδα, είτε και εδώ στο Λίμπερο, είστε ενήμεροι για τα ζητήματα που έχει η ομάδα, πάντα στην διάσταση τη σωστή, τη ρεαλιστική, ούτε φανφάρες και να λέμε ότι όλα είναι καλά, ούτε όμως να πηγαίνουμε και στην άλλη άκρη όταν η ομάδα πάει καλά αγωνιστικά να πρέπει να βρούμε να τονίσουμε κάτι. Είτε πρόκειται για οφειλόμενα και την τελευταία δόση του Ταυλαρίδη. Και ποιος θα να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες, είτε, να προσθέσω. Όχι, απλά να το τελειώσω. Είτε του Καράμπελε, είτε να σου, προσθέσω πάνω σε αυτό που λες. Έχει σημασία. Δηλαδή ένα γεμάτο Βικελίδης με πολύ καλές πράξεις. Πού νομίζετε ότι θα πάνε τα χρήματα δηλαδή από Δευτέρα. Στον Τάτο, στον Ταυλαρίδη. Δεν θα ωφεληθεί η ομάδα από αυτή την ιστορία. Έσοδα δεν υπάρχουν. Το έχουμε πει και δεν ούτε ευλογούμε τα γένια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρεαλιστική πραγματικότητα. Τα έσοδα δεν υπάρχουν στη Football League. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Έχουν γίνει, τα έχουμε πει. Έχει μαλλιάσει όμως να λέμε τα λάθη τα περσινά. Τα έκαμε, τα πληρώνει η ομάδα. Ο Καρυπίδης λέει τα πληρώνει. Ένα γεμάτο Βικελίδης θα βοηθήσει και τον ίδιο να πάει τη Δευτέρα και να πει: έλα εδώ ρε Ήλιτς. Και λέω τον Ήλιτς γιατί τον είδα και στη φωτογραφία αυτός που πήγε στο Ρίζο. Και είναι ένας από τους παίκτες, ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία διακανονισμού με την διοίκηση φεύγοντας και προς τιμήν του τόλισε και γρήγορα και έφυγε χωρίς να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα ο Σέρβος, ο οποίος λογικά θα είναι και στο γήπεδο την Κυριακή, αφού είναι εδώ για ολιγοήμερες διακοπές και έχει κάποια οφειλόμενα. Έλα εδώ ρε Ήλιτς. Μάλλον γι' αυτό ήρθε. Ναι, ναι, έλα εδώ ρε Ήλιτς τη Δευτέρα, πάρε και εσύ ρε παιδί μου εδώ αυτά χρήματα. Έλα δώσει Ταυλαρίδη με την τελευταία. Σου δώσει, πάρε και εσύ τα χρήματα. Είναι η τελευταία συναλλαγματική που έχεις. Έλα και εσύ Τάτο που έχεις κάποια χρήματα να παίρνεις. Έλα και εσύ. Ποιοι είναι τώρα, μπερδεύω και ο Τάτο, είναι... ναι, ο Ρόβας, ο Αντρέου, ποιοι είναι αυτοί τώρα. Αυτοί όλοι που λες είναι. Αλλά είναι ο τρόπος πολλές φορές που ιεραρχούνται κάποια πράγματα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, τα έχουμε πει. Και ο χρόνος που επιλέγουν κάποιοι να τα προβάλλουν. Αυτό είναι. Επίσης για μένα είναι σημαντικό ο κόσμος του Άρη, επειδή μιλάμε για πρώην ποδοσφαιριστές, να αξιολογεί. Ναι, σωστά. Να βλέπει. Όπως να αξιολογεί και τη διοίκηση που ξαναλέμε, είναι υποχρέωσή της. Αυτή έκανε αυτά τα λάθη. Γίνεται, μια προσπάθεια, πληρώνει, γίνεται μια προσπάθεια. Όταν ο Ταυλαρίδης ήταν 77 χιλιάρικα και έχει πάρει τα 57. Δεν πρέπει να το αξιολογήσω εγώ αυτό. Σε μια χρονιά χωρίς έσοδα. Ναι, ναι. Αλλιώς θα μιλούσαμε στη Super League, παιδιά. Όταν ο Καράμπελας έχει κάνει μια συγκεκριμένη συμφωνία, έχει πάρει και αυτός αρκετά χρήματα από αυτά που του χρωστάνε και αυτού τη δόση του. Ο Τάτος. Γιατί του χρωστάνε. Τα χρήματα, όχι. Ο Καράμπελας είναι 30 Δεκεμβρίου, την επόμενη. Ναι, επόμενη ναι, κάτσε, δεν ήρθε ακόμη. Ναι, δεν έχει λήξη πρόθεσμα. Ο Τάτος. Έχει και αυτός να παίρνει. Αλλά κάτσε, εδώ στον Τάτο ειδικά εγώ είμαι λίγο κνευρισμένος υπό την έννοια ότι πουλάς και μια αριανοσύνη, μπορεί να το ένιωθες ρε παιδί μου, παραπάνω. Εσύ είσαι ο τελευταίος που έπρεπε να πιέζεις και για ένα ακόμα λόγο. Τα 50 χιλιάρικα και από τους Τούρκους δεν έχουν έρθει για να πάρεις τα δικά σου 42. Τι το τραβάς εσύ περισσότερο από όλους στο σκηνή. Αλλά είναι πώς ιεραρχείς κάποια πράγματα, πώς αξιολογείς κάποια πράγματα. Εντάξει, εμείς δεν θα πούμε στον καθένα τι θα γράψει, τι θα πει, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά όλα τα θέματα νομίζω δεν υπάρχει κανένας φίλος του Άρη που να μην γνωρίζει. Γιατί τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στην σωστή του διάσταση τα θέματα αυτά με πρώην ποδοσφαιριστές κτλ. Θυμάμαι το ρεπορτάζ στην Άρη που είχε μια ολόκληρη σελίδα που είχε ανάλυση πριν. Αρχίσουν τα μάτς. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Φέτος έχουμε να πληρώσουμε budget 1 εκατομμύριο. Πόσο είναι, 900, 1 εκατομμύριο. Αλλά έχουμε και 500 μαμισιάτικα από πέρσι. Για να ξέρει και ο κόσμος, λέει, βλέπει 10.000 κόσμος, λέει, α, πού πάνε τα λεφτά. Εκεί θα πάνε. Εκεί θα πάνε. Να το ξέρετε. Δηλαδή και, τη Δευτέρα, και με, το καλό, και τη Δευτέρα με το καλό να ξέρετε ότι τα χρήματα θα πάνε στην ομάδα φυσικά που παίζει και έχει κάνει αυτό το 7 στα 7. Μην την ξεχνάμε και αυτοί και στεκόμαστε μόνο στους πρώην που έφυγαν και έχουν κάνει αυτούς τους τις συμφωνίες και πρέπει να πληρωθούν. Είναι και η ομάδα παιδιά που παίζει. Απλά αυτός που παίζει πάντα, ναι. Να σου πω κάτι, αυτός που παίζει σου λέει οκ, να ανέβει η ομάδα θα πάρει. Ναι, όχι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι τη Δευτέρα εκεί παιδιά θα πάνε τα λεφτά με το καλό.
Και εκεί θα πάνε όλα. Και νομίζω ότι είναι, όπως θα έχει ο Αλέξης με αυτό που θα πω, ένα εξάμηνο υπομονή εμείς κάνουμε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλιώς θα μιλάμε στον κάθε καρυπίδι, ναι, αν η ομάδα είναι στη Super League και έχει τα εσοδάκια της 5 εκατομμυριάκια minimum. Έτσι. Άλλες είναι οι απαιτήσεις μας, θα είναι οι απαιτήσεις μας. Και αλλιώς μιλάμε τώρα που βλέπουμε ότι η ομάδα δεν έχει έσοδα και πρέπει να βάζει και αυτό στο χέρι στην τσέπη, αλλά πρέπει και ο κόσμος να βοηθήσει. Αλλά πλέον μιλάμε για να βοηθήσει ο κόσμος. Όχι όπως παλιά που μόνο ο κόσμος έβαζε και διαχειρίζονταν τα χρήματα. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι ένας ακόμα λόγος να είναι κάποιος στο γήπεδο την Κυριακή. Να βοηθήσει την ομάδα αυτό που έχει κερδίσει με στον αγωνιστικό χώρο, να μην το διακινδυνεύσει σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει, στον Άρη βλέπετε ότι νομίζετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Όφη είναι ο αντίπαλος του Άρη. Ο Όφη ήταν στο διαιτητικό την Τετάρτη για επιβολή ποινών. Για αφαίρεση βαθμών δηλαδή. 50 χιλιαρικάκια σύνολο του Πάγκαλου. Και ζήτησε να τα πληρώσει σε 8 δόσεις. Αν υπήρχε αντίστοιχη περίπτωση στον Άρη, βέβαια, πέρα ότι θα ήταν απαράδεκτο να υπάρχει, και για το σημειώνουμε, αλλά αν υπήρχε, ξέρετε, θα γινόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζει ο Άρης ως οργανισμός, ως σύλλογος. Και πρέπει και ο Καρυπίδης τέτοια είδους ζητήματα λοιπόν να τα προλαβαίνει. Όταν θα έχει 5 έσοδα παραπάνω από τα παιχνίδια, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει πιο εύκολα. Έτσι είναι αυτά, τα πράγματα. Είναι ένας επιπλέον λόγος η μαζική παρουσία του κόσμου του Άρη στο γήπεδο. Και υπήρχε μαζική παρουσία με Παναχαϊκή και Κισαμικό. Μην νομίζετε τίποτα φοβερό και τρομερό. Αλλά εκεί που έμπαινες μέσα, έβγαλες και 10-15 χιλιαρικάκια. Το οποίο ήταν συν, δηλαδή πήγε στο ταμείο και είδε 10-15 χιλιαρικάκια συν. Όπα, έλα εδώ, πάρε, ξέρω εγώ, εσύ 2, πάρε εσύ 3, πάρε εσύ 2, πάρε εσύ 5. Με τον Όφη ευελπιστούμε ότι αν έχει, όπως υπολογίζεται και λέγεται, τόσο μαζική παρουσία 14 και 15 χιλιάδες κόσμο, 10 χιλιάδες εισιτήρια να κάνεις, θα κλείσεις πολλές τρύπες τη Δευτέρα. Να. Έτσι. Και έχει ο Θεός από εκεί και έπειτα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα στη μέση ακριβώς της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη με το που γυρίζουμε εδώ πέρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Περάσαμε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ πάντοτε. Στο Λίμπερο είμαστε στους 107 και 4 FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε η αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας για το υπόλοιπο μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ. Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός στην οικογένεια του Άρη επί χρόνια κοντά σε όλες τις ομάδες του συλλόγου, πλέον και από άλλο μετερίζει το εκδοτικό. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Πόπη. Ηλία, τι κάνεις, μας επιτρέπεις τον ενικό. Φυσικά, λοιπόν. Καλησπέρα, Χρήστα, καλησπέρα, Λέξη. Καλησπέρα. Είσαι καλά καταρχήν, καλά, υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, εδώ καλά. Πολύ ωραία. Αφού πηγαίνει και ο Άρης καλά, έχουμε ηρεμήσει λίγο τουλάχιστον προς αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψυχική ηρεμία με το ποδόσφαιρο φέτος. Δεν έχουμε τόσο με το μπάσκετ, βέβαια, ψυχική ηρεμία. Είναι αλήθεια. Να σου πω κάτι, Χρήστα, εδώ όμως. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο είναι κάτι που έχει λείψει πάρα πολύ από τον Αριανό και νομίζω ότι είναι βασική προτεραιότητα. Mm-hmm. Σωστά, είναι όπως λέμε τα χρόνια της υπομονής αρκετά, δεν υπάρχει αλήθεια, άλλο. Αλήθεια είναι, είμαστε 4 χρόνια που λείπουμε από το φυσικό μας χώρο. Λάθη κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ταλαιπωρούμαστε 4 χρόνια σε κατηγορίες οι οποίες δεν αρμόζουν στο όνομα του Άρη και στην ιστορία του. Αλλά πιστεύω ότι τέλος φέτος θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο και από του χρόνου θα είμαστε στη φυσική μας θέση και όχι απλώς θα είμαστε, αλλά με ψηλούς στόχους. Ναι, σωστά. Γιατί αυτό επιτάσσει και η ιστορία του Άρη. Δεν μπορεί ο Άρης να συμμετέχει απλώς. Εννοείται. Υπάρχει γενικότερα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, το σημερίς προφανώς και εσύ, έτσι ένας ξεσηκωμός, μια αδημονία του κόσμου για το μάτς με τον Όφη. Θυμίζει παλιές εποχές. Ναι. Αλέξη, ο κόσμος είναι
Πρώτα όλα, εγώ ήμουν σε όλα τα μάτσα που παίξαμε μέχρι τώρα και στα 7. Ναι. Σε αυτή την προπαίδεια που κάνουμε φέτος, ναι. Την ευχάριστη προπαίδεια 3-7-21, με το καλό την Κυριακή 3-8-24. Ο κόσμος ευχαριστιέται, γιατί το εισπράττω αυτό και στην Κυρίδια, ευχαριστιέται από αυτό που βλέπει. Ναι. Βλέπει μια ομάδα δυνατή, βλέπει μια ομάδα που αντέχει, βλέπει μια ομάδα... ξύλο θέλουν, ξύλο. Δηλαδή, τέχνη, τέχνη. Είναι μια ομάδα η οποία εγώ θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι μια ομάδα που γεμίζει τον Αριανό και γι' αυτό βλέπουμε και σιγά σιγά αγώνα με τον αγώνα όλο και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, η ομάδα προέρχεται και από ένα σημαντικό διπλό στην Δράμα. Στη Δράμα, βέβαια. Είναι και εμπορικός αρκετά ο αντίπαλος, γιατί μιλάμε τώρα για τον Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα. Σαν όνομα, ναι. Όφη είναι μετά τον Άρη στην κατηγορία. Για μένα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όνομα. Και είναι και ένα κίνητρο υψηλό, διότι με μια ενδεχόμενη νίκη είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης την Κυριακή θέτει τις βάσεις, νομίζω, ξεκάθαρα για να είναι αυτός που θα καταλάβει την πρώτη θέση. Αλήθεια είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα αφήνουμε τον Όφη πίσω 10 βαθμούς. Αλλά εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι φέτος δεν θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Καλά, πέρσι για να μην ανεβούμε, βέβαια γίνανε όρκια επί οργίων. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε βόλεϊ, είδαμε πολλά πράγματα, είδαμε σε αγώνες αντιπάλων μας. Φταίμε κι εμείς. Αλλά φέτος νομίζω ότι όλα αυτά θα περάσουν οριστικά στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε την ένδοξη πλευρά, την ένδοξη πορεία μας. Αγωνιστικά περίμενες εσύ αυτό το 7 στα 7 και αυτή την πορεία μέχρι στιγμής ή ήσουν ασφιγμένος? Εγώ τι πιστεύω, εγώ πιστεύω το εξής, ότι η περσινή ομάδα, αν ήταν πέρσι όχι στην Football League αλλά στη Super League, θα ήταν κάπου στη μέση της βαθμολογίας της Super League. Ναι. Δεν ήταν όμως ομάδα Football League. Η Football League έχει ιδιαιτερότητες. Ναι. Τις βλέπουμε φέτος. Και αυτή η ομάδα ανταπεξέρχεται 100%. Είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχει μεγαλύτερο ρεαλισμό, είναι πιο καλά σχεδιασμένη για την κατηγορία. Είναι κοινική πρώτα απ' όλα ομάδα. Ναι. Έτσι, και στη Δράμα η ομάδα ήταν κοινική. Ήταν έτσι όπως πρέπει να είναι μια ομάδα. Mm-hmm. Εγώ θα πω δεν είναι και επιπόλαια φέτος. Όχι αγωνιστικά η ομάδα, η λειτουργία της ομάδας. Γιατί πέρσι, σωστό. Για να λέμε και τα δικά μας, γιατί από τη μία... Μάθαμε από τα βάση μας. Έτσι. Από τη μία 77 βαθμούς είχε ο Άρης. Και υπό άλλες συνθήκες θα έβγαινε η ομάδα έστω και επιπόλαια. Αλλά η επιπολαιότητά μας σε πολλά σημεία έδωσε το δικαίωμα στις Λαμίες και τα λοιπά. Έτσι, πιστεύω ότι φέτος είμαστε... όχι είμαστε, φαίνεται το πράγμα ότι πρώτα όλα η ομάδα έχει μεγάλο πιστεύω στον εαυτό της. Ναι. Τρώμε γκολ και δεν το φοβόμαστε. Ενώ δηλαδή πέρα... χάνουμε και δεν το δηλαδή βλέπεις, όχι καλά κατά πρώτο λόγο οι παίκτες, έτσι, αλλά βλέπεις και στον κόσμο. Δεν υπάρχει εκείνη η μουρμούρα που υπήρχε, αργούσαμε λίγο να βάλουμε τον γκολ τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μια μουρμούρα στην κερκίδα. Φέτος ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Βοηθάει και το αποτέλεσμα. Την οποία εμπιστοσύνη την κέρδισε η ομάδα με το σπαθί της, έτσι. Ναι, αποτελέσματα. Με τα αποτελέσματα, γιατί ανατρέψαμε και το ματς στην Κρήτη με τον Εργοτέλη, βρεθήκαμε να χάνουμε με την Παναχαϊκή, το γυρίσαμε και επίσης στη Δράμα, στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναγυρίσαμε το ματς. Εντάξει, με τον Όφη δεν χρειάζεται το να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία πάλι. Να κερδίσουμε από το πρώτο. Αυτό ακριβώς είπε στον μικροφορείο και στον Σπανό, γιατί τους είδα λίγο στα ποδητήρια μετά τον αγώνα. Λέω, κανένα ήσυχο απόγευμα θα περάσουμε εμείς. Ναι, ναι. Στην τσίτα. Κοίταξε, άμα είναι να το γυρνάμε, δεν πειράζει. Ας προηγούνται οι άλλοι. Το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Κανείς δεν θυμάται. Το τι τράβηξε εδώ όταν χάναμε 2-0 από τον Εργοτέλη, αλλά να δεις τι καλά που ήμουν στο 94 που τελείωσε το μάτς 3-2. Έτσι είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Ίσα-ίσα όταν το ανατρέπεις κιόλας έχει και διπλή χαρά. Αλλά εντάξει. Ναι, έχει, αλλά δεν χρειάζεται. Φτάνει, κάναμε τις ανατροπές μας, τα κάναμε όλα. Ας κερδίζουμε εύκολα και λίγο ήσυχα, γιατί
μπαίνουμε και σε επικίνδυνες ηλικίες. Θέλει πιο. Είναι και αυτό. Σωστά. Πάντως υπάρχει. Την Κυριακή θα έχουμε, έτσι, από ό,τι φαίνεται, μαζική παρουσία. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕ σήμερα, η οποία εφιστά και την προσοχή στον κόσμο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλέξη, πιστεύω ότι. Ναι, είναι πολύ ζωστή. Τη διάβασα την ανακοίνωση. Είναι πολύ ζωστή η ανακοίνωση. Πρέπει να προσέξουμε όλοι όσοι θα είμαστε στο γήπεδο και πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολλοί. Ναι. Δηλαδή, εγώ το 15 το βλέπω πολύ εφικτό νούμερο. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό που μπόρεσε και μπράβο στην ΠΑΕ που μπόρεσε και άλλαξε την ώρα. Ναι, γιατί είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή. Που ναι. Το 3 έγινε 5, γιατί είναι δύσκολη η Κυριακή, έτσι. Ναι, είναι με ανοιχτή η αγορά, οικογένειες, ψώνια, είναι μέρες πλησιάζουμε στις γιορτές. Είναι πολύ σημαντικό το για μένα που το 3 έγινε 5. Να. Και πιστεύω ότι θα δούμε ένα χαριλάο από τα παλιά. Νομίζω ότι και με υποδειγματική συμπεριφορά. Σωστά. Δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι τώρα, βλέποντας και το πρόγραμμα της Super League για αυτή την αγωνιστική, νομίζω ότι το match το οποίο θα το χαρακτήριζε κανείς πόλο έλξης γενικότερα είναι το Άρης Όφη. Δεν υπάρχει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε στη Super League πουθενά. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Και να σας πω κάτι. Ο Άρης και ο Όφη είναι δύο, και Όφη, έτσι, ναι. Είναι ονόματα Super League. Δεν είναι τώρα να είμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Ε3 που έχει τα δικαιώματα, η Ε3 θα το δείξει, φαντάζομαι, η Ε3, θα γράψει πολύ καλά νούμερα. Μα ήδη τρίβει τα χέρια της από τις τηλεθεάσεις που κάνει. Και πάλι, έχει μπει μέσα σε, και διαφημιστικά έχουν ωφέλει πολλαπλά. Είναι φυσιολογικό. Και όχι μόνο λόγω του Άρη, εντάξει, αλλά κυρίως λόγω του Άρη. Γιατί... Ναι, είμαστε το μεγάλο όνομα, δεν το συζητάμε. Λέγαμε εμείς με τον Χρήσανθο πριν σε φιλοξενήσουμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, Ηλία, ότι είναι και για τη διοίκηση ένα γεμάτο γήπεδο την Κυριακή μια πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν θέματα, είναι μια χρονιά που και πάλι... Έχει μηδαμινά έσοδα για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ένα γεμάτο γήπεδο. Η Football League έχει μόνο έξοδα, παιδιά. Τα έσοδα είναι αστεία. Μπράβο στον Καρυπίδη που μπορεί και κρατάει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Πρέπει... ο Καρυπίδης δεν έχει καταλάβει ακόμα για μένα τι ακριβώς είναι ο Άρης. Γιατί δεν έχει πάρει τη βοήθεια του Αριανού στο βαθμό που έπρεπε. Ναι. Ο κόσμος δεν ήταν... εγώ τον καταλαβαίνω τον κόσμο. Υπήρχε απογοήτευση, υπήρχαν πολλά, τράβηξε πολλά ο κόσμος. Θες οικονομική κρίση, αλλά ο Άρης είναι μεγάλο μέγεθος. Ο Άρης δεν είναι ούτε να έχει 1000 διαρκές, ούτε να έχει 3.000 και 4.000 στο γήπεδο. Ναι. Ο Άρης είναι για μεγάλα πράγματα. Φαντάζομαι, Ηλία, ότι... Πιστεύω ότι σιγά σιγά, γιατί το είδα αυτό το πράγμα, το είδα... και στο μάτς με την Παναχαϊκή και στο μάτς με τον Κισαμικό που δεν είναι μεγάλο όνομα κακά τα ψέματα στην κατηγορία, ότι άντι η Παναχαϊκή είναι μια ιστορική ομάδα. Ο Κισαμικός υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι μεθαύριο θα έχουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και φαντάζομαι ότι... Και θα είναι μεγάλη βοήθεια για την διοίκηση. Ποδοσφαιριστές, προπονητής και γενικά με αυτή την εικόνα. Την είδαν στο φιλικό, αλλά ήταν φιλικό όπως και να το κάνουμε. Ένα φιλικό είναι φιλικό. Με την Μπόκα. Εδώ είναι επίσημο παιχνίδι. Είναι επίσημο και μάλιστα σημαντικό και με σημαντικό αντίπαλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και για την ομάδα την ίδια θα είναι πάρα πολύ σημαντική εικόνα αυτή που θα αντικρίσουν στο γήπεδο. Ναι. Δεν θα ξεχάσω πώς κοιτούσε το παιδάκι. Που κρατούσε, από ό,τι έμαθα, είναι και ο γιος του Κατημύρια. Ναι, το φέρνει πάντα στα παιχνίδια. Ναι, που κοιτούσε, που τον είχε από το χέρι και κοιτούσε την κερκίδα όταν βγήκαν στο μάτι με την Μπόκα. Καλά, με την Μπόκα ήταν μια γιορτή. Ναι. Ήταν μια γιορτή, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι για να ξανασυστηθούμε τα χρόνια περάσανε, με ξεχάσανε. Ναι. Πάντα μεγάλη ζημιά. Πάθα μεγάλη ζημιά στις μικρές ηλικίες. Εγώ θεωρώ ότι τώρα είμαστε στο δρόμο που, δηλαδή, μετά το μαζί την Πόκα τα Αριανάκια ψηλώσα 5 πόντους, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, ότι είμαστε εδώ πέρα. Ότι και το βλέπουν και όλοι εδώ, ερχόμαστε... το μάτς. Το βλέπουν όλοι, είναι στην ΕΡΤ. Το βλέπουν οι πάντες.
Λένε όπα. Β' εθνική, αλλά καλά, αυτοί μαζεύουν στη Β' εθνική τόσο κόσμο γεμάτο γήπεδο. Τόσο κόσμο, παίζει ρόλο. Είναι πρωτοφανές. Μα βλέπεις τα γήπεδα της Super League και σλίβεσαι. Αυτό λέγαμε ότι τα εισιτήρια, είναι... τα εισιτήρια Πανιωνίου, Ατρομήτου και Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή των τριών ομάδων που επωφελούνται από την απουσία ομάδων όπως ο Άρης, έτσι. Σωστό, έτσι. Μαζί και οι τρεις να παίξουν την Κυριακή. Δεν θα έχουν τον κόσμο που είχε στη Δράμα, όχι με τον Όφη. Αλήθεια είναι, έτσι είναι. Όπου στη Δράμα η παρουσία του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Ήταν συγκλονιστική και εκεί δεν ξέρω ποιος συνάδελφός της ήταν ρεπόρτερ, γιατί μετά που έβλεπε τις πάσεις στον αγώνα μίλησε για χιλιάτομα παιδιά. Λίγο, να σου πω κάτι, λίγο τον αδικήσαμε, ξέρεις τι έγινε. Το χίλια το λέει στην έναρξη του αγώνα. Ναι. Που αυτή είναι η ενημέρωση ότι ο Άρης πήρε 1000 εισιτήρια. Ξέρεις, αυτός που δεν ασχολείται πισταμένα με το ρεπορτάζ, γιατί στην πορεία μετά, αν τον άκουγε, δεν τον άκουσες εσύ, στην πορεία μετά είπε ότι είναι σχεδόν διπλάσιοι. Είπε στην πορεία. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει κάποιος να του είπε, μεγάλε, δεν είναι 1000 τελικά. Άνοιξε και η δίπλα κερκίδα. Ναι, ναι, άνοιξε και η δίπλα. Εγώ στη δίπλα ήμουνα. Για να καταλάβεις. Μα φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μόνο οι 5. Και μετά φάνηκε. Ναι, όχι, ήταν άνοιξε και η δίπλα κερκίδα και είχε. Ήταν σχεδόν όλη η κερκίδα γεμάτη. Το δε αριστερό μέρος ήταν σφιχτικά, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Και το δεξί ήταν γεμάτο και ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι που άφησε προς τα αποδυτήρια. Κοντά στα 2,5. Που είχε μια γραμμή των ΜΑΤ. 3.000 χωράει όλο εκείνο το. Όλοι και οι δύο ναι, οι κερκίδες. Είναι γύρω στους 2,5. Να πούμε και κάτι θετικό, έτσι. Έχω εμπειρία από αυτά μεγάλη. Τσεχδρομές. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και όπως επίσης ήταν και πάρα, εμένα μου θύμισε στα παλιά τα χρόνια, ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα στη Δράμα μέσα. Να, το πρωί, δηλαδή, εποφελήθηκε η πόλη, έτσι. Αυτό είπαμε. Είχαν 2.500 άνθρωποι, πιαν καφέ, φάγανε, είπε ποτά. 450 μπιφτέκια είδαμε και σουβλάκια, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ντροπή ήταν εκείνη η μέρα. Λοιπόν, είναι τέτοιο. Υπήρχε, δηλαδή πήγαινε στα μαγαζιά, είχε κυτρινή, βασικά είχε κυτρινή η Δράμα. Έτσι. Να πούμε όμως κάτι θετικό, Ηλία, συνολικό. Και η Δόξα είχε κόσμο, να πούμε συνολικά κάτι θετικό. Ότι είχε κόσμο και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι αυτή που εμένα με έκανε να γουστάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, είναι ο παδός του Άρη, η ομάδα μου κτλ. Αλλά είναι και το γούστο να βλέπεις και από την άλλη πλευρά. Να υπάρχει κόσμος και να είναι ένα γεμάτο λοιπόν γήπεδο χωρίς φωτοβολίδες, χωρίς ξύλο, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Δηλαδή, εγώ έτσι μεγάλωσα. Υποδειγματική. Έτσι μεγάλωσα. Παντού πηγαίναμε και όλοι ερχόταν. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και η καζούρα να γίνει και όλα να γίνουν, ρε παιδί μου, στα όρια. Αυτό ήταν. Και δεν έγινε το παραμικρό. Εκτός από εκείνο που το έκανε ένας τσιρικάς, δηλαδή τώρα μιλάμε για μια αστειότητα, καζομάρα μεγάλη. Αλλά από ό,τι έμαθα ήταν ένα. 14 χρόνια παιδάκι ήταν. Αλλά δες πώς μπορεί να την πληρώσει τώρα όμως, έτσι. Μην τα συζητάει. Εγώ κόντζα τρελάθηκα. Στο 94 και μισό. Ενώ κερδίζει το μάτι. Λέω δεν γίνεται αυτό. Λέω στη μένωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι στη μένωση. Είναι χαζό. Ήταν κάτι επιπόλαιο. Εντάξει, πέρασε όλα καλά. Έτσι. Μπάσκετ. Εκεί που έχει. Και το χαρακτήρα του μπασκετικού έχεις, παρόλο που από ό,τι ξέρω δεν είσαι μπασκετικός με αυτή τη δύναμη, αλλά... Άκου να σου πω, εγώ αριανός είμαι. Ούτε μπασκετικός είμαι, ούτε ποδοσφαιρικός είμαι, αριανός είμαι. Ναι. Άκου να σου πω, Χρήστε. Λόγω της γέννησης έχει πάει ναι, αυτό το... Ναι, με το μπάσκετ, ναι, μα, να σου πω, ναι, είχαμε ανεκατευθεί τότε... ναι, και ιδιοκτησιακά και διοικητικά, οκ. Okay. Άκου να σου πω, το μπάσκετ φέτος... Ξεκίνησε με... Από πέρσι ξεκίνησε το πρόβλημα. Εμείς που ήμασταν πιο κοντά στην ομάδα, εντάξει, κάποια πράγματα ξέραμε. Υπήρχε το προσωπικό πρόβλημα του Νίκου του Λάσκαρη, το οποίο μοιραία επηρέασε την ομάδα σε τεράστιο βαθμό. Είναι ευτυχία για τον Άρη που είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Βοήθησε πάρα πολύ στη συγκρότηση της ομάδος και... στην παρουσία που έχει μέχρι τώρα, αλλά από εκεί πέρα είναι το πρόβλημα το οικονομικό. Ναι. Αν μπορέσει ο Νίκος ο Λάσκαρης να λύσει τα δικά του τα προβλήματα. Εγώ χάρηκα με τη δήλωση που έκανε προχθές αμέσως μετά την απόφαση της ανακρίτριας. Ήταν η πρώτη ρεαλιστική παραδοχή του προβλήματος. Γιατί ναι, μέχρι τώρα έλεγε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, σωστό. Ότι πρέπει να δούμε τις προσφυγές γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ότι 18 μήνες δεν ασχολήθηκα. Ενώ πριν από 2 μήνες βγήκε στο ραδιόφωνο και έλεγε φταίει ο Γάιδαρος που πετάει. Ναι, εντάξει. Δίκιο έχεις. αλλά
Αλλά ναι, παραδέχτηκε το πρόβλημα. Εμείς που είμαστε κοντά στην ομάδα το ξέραμε το πρόβλημα. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα. Μακάρι ο άνθρωπος να λύσει τα προβλήματά του, μακάρι και να μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει. Όσον αφορά τις χορηγίες, όχι έρχεται ο χορηγός, όχι η τουρκική εταιρεία, ό,τι τέτοιο. Γι' αυτά όλα να μιλήσουμε όταν τα λεφτά πέσουν υπογραφές και πέσουν πάνω στο τραπέζι. Άμα διαφήμιση, τέρμα στον Άρη. Οι υπογραφές καταρχήν πρέπει να πέσουν με την διαφημιστική εταιρεία και μετά η διαφημιστική εταιρεία να φέρει τις χορηγίες. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω, γιατί πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και δεν είδαμε καμία υπογραφή. Γιατί θυμάμαι εγώ τη δήλωση του κ. Κολοβέτσιου που τη διάβασα που έκανε στα social media ότι τελειώσαμε και ανεπίσημα σας... Επειδή τις έχω μετρήσει, κάτσα χθες. Τελειώσαμε και αρχίζει η νέα εποχή. Επειδή τις έχω μετρήσει, είναι 7 οι αναφορές ότι αύριο υπογράφουμε. Είναι από τέλη Οκτωβρίου, φτάσαμε Δεκέμβρη, η τελευταία είναι 5 Δεκέμβρη, ότι αύριο υπογράφουμε. Τι να πω, εγώ γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω, αρκετά το θίξαμε αυτό το πράγμα, όταν μακάρι να υπάρχουν τα λεφτά, μακάρι να υπάρχουν οι εταιρείες, όχι οι εταιρείες, τα ονόματα που άκουσα είναι και υπαρκτά και δυνατά, μακάρι να έρθουν στον Άρη, μακάρι να έρθουν να επενδύσουν, τα λεφτά δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε χρώμα. Σε όλο τον αθλητισμό υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Μακάρι να έρθουν και να μπορέσουμε να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Αλλά πάντα όλο αυτό το πράγμα θα το χειριστεί ο Λάσκαρης. Η ομάδα είναι παιδιά, δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Η ομάδα είναι του Λάσκαρη. Έτσι, υπάρχει διοκτήτης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο ιδιοκτήτης του Άρη. Έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι δικιά του η ευθύνη και για το καλό και για το κακό. Έτσι ακριβώς. Σωστά. Με τη νέα σου ιδιότητα του εκδότη, πώς θα πας? Ξέρετε πολύ καλά, επειδή συνεργαζόμαστε και θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την τεράστια βοήθειά σας. Είναι μια εφημερίδα η οποία για μένα, επειδή είμαι παλιός εφημεριδέας, ξέρεις, είμαι άρρωστος εφημερίδα, έτσι μεγάλωσα εγώ. Δεν είμαι πολύ... Χρόνια πανηγυρίζουν τα περίπτερα μαζί σου, χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ήμουν από τους καλύτερους πελάτες πάντα. Έτσι. Σιγάρα και εφημερίδες. να σου πω, εντάξει, η εφημερίδα έχει μεγάλη ανταπόκριση στους Αριανούς Φιλάθλους. Αλλά είναι, για μένα είναι καλή και σαν εφημερίδα. Δηλαδή έχει περιεχόμενο. Είναι διαβαστερή που λέμε στην πιάτσα. Μπράβο. Έχει πράγμα να διαβάσεις μέσα. Είναι καλή εφημερίδα. Φυσικά με την... έχουμε τους καλύτερους... τους καλύτερους, δεν ξέρω, και από τους καλύτερους λείπουν και μερικοί αριανούς δημοσιογράφους. Τους καλύτερους που έχουν τη διάθεση να γράψουν. Είναι αντικειμενική η εφημερίδα. Εσείς είστε τουλάχιστον μάρτυρες, αν ποτέ σας είπα ή εγώ ή ο Ντίμης ο Παπαϊωάννου ποτέ να γράψει οτιδήποτε. Εσύ όχι, ο Ντίμης μας έχει πει δύο φορές. Βρήκες άνθρωπο. Πραγματικά όμως, όντως, ο Ντίμης. Βρήκες άνθρωπο, ναι. Η εφημερίδα... Μια μέρα πάντως, συγγνώμη, να σου πω κάτι, θα τον ξεφωνήσω μια μέρα σε έναν. Να δω αν θα το πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, να γράψω ένα κειμενάκι ξεφωνητό. Δεν θα πάρει χαμπάρι. Μα ναι, να σου πω κάτι, εγώ δεν το πω. Να σου πω κάτι, η εφημερίδα είναι αντικειμενική. Πιάνει τα πράγματα του Άρη, γράφεται όλοι επώνυμα με τα ονόματά σας από κάτω, ο καθένας έχει την άποψή του. Γι' αυτό υπάρχουν και μερικές φορές μες στην εφημερίδα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ενός θέματος από μένα, διαφορετική από ένα άλλο συνάδελφο. Αλλά διαβάζεις και τις 3-4 διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι η υγεία. Και αυτό είναι η υγεία. Αυτό είναι η υγεία. Το υπογράφεις αυτό που γράφεις. Έτσι. Καταλάβω, θα επέμβω εγώ σε εσένα για να σου πω γράψε έτσι ή γράψε. Δεν υπάρχει γραμμή στην εφημερίδα. Μα δεν υπάρχει, Εσύλια, δεν υπάρχει και λόγος πλέον γραμμής στον Άρη. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Φυσικά. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η εφημερίδα ασχολείται με όλα τα τμήματα του Άρη. Έτσι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στον ερασιτέχνη που είναι η μάνα του συλλόγου με προβολή όλων των τμήματων. Τέτοιο τώρα, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο... Τι έχει ο Οργιάνος να διαβάσει? Πραγματικά τα μηνύματα που παίρνουμε σαν
συνηθίσει μη στη σελίδα, πώς τα λέτε αυτά. Στο Facebook, στη σελίδα στο Facebook. Όχι τα σελίδα στο Facebook. Όχι καπέλα, όχι. Αυτό το Σαββατοκύριακο κάνουμε, θα υπάρχουν εφημερίδες με την πρώτη φανέλα που εκδώσαμε στις 18 Φεβρουαρίου, έχει βγει η πρώτη εφημερίδα, τώρα φτάσαμε στα 44-4. Στα 44, ναι. Α, δεν κλείσαμε στα 4 όπως λέγανε. Α, ορίστε. Δεν κλείσαμε στα 4 όπως λέγανε κάποια. Όχι. Επειδή μπερδεύτηκα, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Στα 3-1 δεν κλείσαμε, όχι. Έτσι. Θα έχει, θα υπάρχουν εφημερίδες με φανέλες. Θα υπάρχει η πρώτη φανέλα που είχαμε βγάλει με το λογότυπο το Άρης είσαι. Ωραία. Και θα υπάρχει και το καπέλο που βγάλαμε, άλλες εφημερίδες με το καπέλο που βγάλαμε και ο κόσμος ό,τι παίρνει. Γι' αυτό είναι μια προσφορά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Ότι ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι εμείς αυτό το πράγμα όχι για λεφτά δεν το κάνουμε. Δηλαδή, είναι, δηλαδή, το καπέλο που βγάλαμε, ναι, είχε τρομακτική ανταπόκριση από τον κόσμο. Τρομακτική, ναι, ήταν και πολύ ωραίο σαν καπέλο. Όντως, σαν καπέλα μάλιστα. Είναι 4 ειδών σχέδια. Να σου πω, από τον κόσμο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσον αφορά την ανταπόκριση. Και να τους προειδεάσουμε κιόλας ότι τις γιορτές θα έχει μια ωραία εκπλήξη, ένα ωραίο, ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό πάει για την πρωτοχρονιά. Ναι, ναι. Αυτό πάει για την πρωτοχρονιά. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο φίλο. Ωραία. Και τα Χριστούγεννα θα έχει ωραία εκπλεξούλα και την πρωτοχρονιά. Και τα Χριστούγεννα θα έχει και είναι εορταστικές μέρες, οπότε κάτι πρέπει να έχει κάτι παραπάνω. Την προπαίδεια του 10 βάλε τα Χριστούγεννα και θα είναι το 9. Θα είναι το 9, μετά να μάθουμε και του 10. Εγώ δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά, εγώ ήμουν καλός στα φιλολογικά, δηλαδή ήμουν αρχαία, κλασικό. Εμείς τι περίμενες ότι ήμασταν στα μαθηματικά. Ευτυχώς τώρα που είναι ο Άρης και ξαναθυμάμαι την προπαίδεια. Κοίταξε, το 7 όμως να ξέρεις, το έχουμε μάθει με τον συμπολίτη, γιατί είναι το 3-7-21 διαφορά στους τίτλους, 7 ο ένας, 21 ο άλλος. Τώρα να πάμε και λίγο, γιατί είμαστε στάσιμοι. Να προχωρήσουμε, ναι, στο 8 λίγο τώρα με το ποδόσφαιρο. Σωστό. Να έχουμε, να ξέρουμε τι θα μαθαίνουμε. Και ούτω καθεξής. Είναι ευχάριστη προπαίδεια. Έτσι. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια να καταλαβαίνει ότι θα υπάρξουν και απώλειες, θα υπάρξουν. Δεν γίνεται ο Άρης να κάνει 34 νίκες. Αλλά όσο κρατάει. Σε όλο τον κόσμο, έτσι. Φυσικά. Όσο κρατάει. Εσύ το 17 στα 17 τον Ντέο έδωσε το είδες live. Φυσικά όλα. 7 στα 7 υπάρχει. Ορίζω, όχι ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα έξω. Εθνική. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, πλέον δεν υπάρχει. Στην αρχή στο ξεκίνημα υπήρχε. Ναι. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά της τρίτης εθνικής, στο δεύτερο γύρο, η Δράμα που είχαμε φάει ένα γκολ μόνο. Ένα γκολ. Έφερε, νομίζω, μια ισοπαλία στην Καβάλα, κάτι. Όχι, ήταν τελευταία αγωνιστική εκείνη. Α, μετάλλες. Για συνεχόμενες νίκες είχες 11 νίκες, είχες. Ή 10 ή 11. Μετά έκανες και έφερες ισοπαλία. Έκανες 10 συνεχόμενες νίκες μετά τη Δράμα και έφερες ισοπαλία στο τελευταίο με Καλαϊτζίδη. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ ξεκίνημα 7 στα 7. Όχι, ξεκίνημα, ποτέ. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν. 3-7-21 και δεν νομίζω αν το έχει κάνει μόνο κανένας Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να το έχει κάνει κανένας άλλο. Έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει, όχι. Είναι καταπληκτική η πορεία μας. Ζούμε καλές ευχάριστες στιγμές. Του χρόνου θεωρώ να είμαστε ακόμα καλύτερα. Θεωρώ. Θέλω να είμαστε ακόμα καλύτερα. Έτσι. Ωραία. Σε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού όλοι στο γήπεδο. Θέλω καλές γιορτές, παιδιά, γιατί θα σας δω μέχρι τις γιορτές. Θα τα πούμε και την Κυριακή όλοι στο γήπεδο. Αλήθεια, αλήθεια, όλοι στο γήπεδο. Όλοι στο γήπεδο με μυαλό και με συνήθεια. Και όλοι στα περίπτερα αύριο, ρε Σιλία. Και όλοι στα περίπτερα αύριο, ναι. Πάμε στα περίπτερα. Κοίταξε και την Κυριακή να πούμε τον κόσμο. Μπες στο πνεύμα του εκδότη λίγο. Μπες στο πνεύμα του εκδότη, όντως. Ναι. Όποιος δεν πάρει Σάββατο, την Κυριακή οι εφημερίδες θα υπάρχουν κανονικά. Πάντα υπάρχουν. Βεβαίως, Σάββατο και Κυριακή πάντα υπάρχει εφημερίδα παντού. Και ειδικά για την Κυριακή έχει προβλεφθεί λόγω του αγώνα η περιοχή Χαϊδάρων είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Να είναι φορτωμένη, γιατί θέλουμε και τα καπελάκια και τις μπλουζίτσες μας και τα πάντα όλα θέλουμε. Σωστό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά. Καλώς να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Ηλία τον Πόπη. Ο δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του εκδότη. Ναι, είπε, σιγά. Για τον Άρη λέει πάντα. Σιγά, λέει για τον Άρη να κερδίσουμε και τα λοιπά. Το ξεχνάμε, το θυμίζουμε εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Θα πάμε στο break αμέσως, γρήγορα, γρήγορα, κύριε Καβαδία, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε. Εδώ είμαστε, όχι για πολύ ακόμη, καθώς είμαστε ήδη 7 παρά 10. Με Βασίλη Καβαδία πλέον πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ξεχάσαμε να το αναφέρουμε τον συνάδελφο. Εγώ δεν τον είπα και πάντα το λέω και. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας, όχι. Είναι συνεργάτες της εκπομπής. Πολύτιμη η συνεισφορά τους. Ναι, αλλά δεν του δίνεις κανένα ταλιράκι αφού είναι συνεργάτης. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Σωστό και αυτό που λες. Τώρα εδώ τι γίνεται, ρε φίλε. Θα βρέχει ή θα έχει ήλιο. Μέχρι να μπερδέψει ο Αρναούτογλου. Μέχρι να πάει στην Κυριακή ο Αρναούτογλου, εγώ να πω ότι βγήκαν και οι διαιτητές της εμβόλυμης ένα της αγωνιστικής. Ο κύριος Πουλιμάς από την Κέρκυρα θα σφυρίξει το Πανεγιάλιο Σάρι την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Με σκορδίλι και τριανταφύλου βοηθούς και κολλητάς. Πού είναι αυτός, τα παιδιά, καινούριο φρούτο. Από την Κέρκυρα. Οι τρεις από τους τέσσερις, διαιτητής, πρώτος βοηθός και τέταρτος από την Κέρκυρα. Από την Αρκαδία, ο δεύτερος βοηθός, ο τριανταφύλου. Διαιτητική τετράς. Για στο την Τετάρτη. Παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο. Για τον φίλο των 506 που λέει το θέμα του ΑΤΟ θα διευθυνθεί άμεσα, κίνδυνος γιατί πλησιάζει 31 δεκάτου. Νομίζω ότι θα διευθυνθεί μετά το μάτς με, τον Όφη σε ένα βαθμό. Και δεν είναι 31 δεκάτου, είναι 31 τρίτου. Απλά να μπορείς να τα διευθυνθείς. Ημερομηνία 31 δεκάτου. Μέχρι 31 τρίτου δηλαδή μπορεί να ρυθμίσεις. Για χρέη που υπάρχουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να ρυθμιστούν και γι' αυτό θεωρώ ότι θα ρυθμιστούν κιόλας γιατί είναι διαχειρίσιμα πλέον τα ποσά. Έτσι, όταν χρωστάς 20 στον έναν, 30 στον άλλο, 40. Δεν είπαμε τυχαία στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής ότι πολλά από τις εισπράξεις, από τα χρήματα του αγώνα με τον Όφη θα πάνε και προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκάθαρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι στο μάτς Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή, που είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγε κανείς, της επόμενης αγωνιστικής εμβόλυμης, είναι ο κύριος Τζουμαλάκης διαιτητής. Αυτά και με τους διαιτητές της. Τζουμαλάκης. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και κερδίζουν τον Όφη και τον Πανεγιάλιο και έχουν και μία μέρα εξτρά άδεια τα Χριστούγεννα οι ποδοσφαιριστές. Να δεν κερδίσουμε. Αυτές που προβλέπονται. Οι προβλεπόμενες. Έτσι είναι αυτά. Και μετά γυρίζω και παίζω με Απόλλων Πόντου 7 του μηνός. Ναι. Κυριακή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί. Μετά τα φώτα. Και αυτό είναι καλό μάτς για κόσμο. Ναι. Να έχει πολύ κόσμο. Και άμα κάνεις και το 10 στα 10, είναι του Καλαϊτζίδης λίγο, θα φέρει λίγο κόσμο παραπάνω. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Ο Άρης οφείλει την Κυριακή να κάνει το καθήκον του. Ο Άρης παίζει και με την Κίμη αύριο, γιατί δεν είπαμε τίποτα για το μπάσκετ. Το Web TV της ΕΡΤ θα μεταδοθεί το μάτς. Το δείχνει όλο το Web TV της ΕΡΤ, παιδιά. Έχει στιγμιότυπα το ΕΡΤ. 6,5 ώρα, θα δείχνει στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια που είχε εκείνη την ώρα. Αλλά το Web TV της ΕΡΤ, και είναι πάρα πολύ εύκολο και να το κατεβάσετε, και μπράβο τους, να πούμε και κάτι θετικό, έτσι, ναι, για την ΕΡΤ, ότι οι νέες της αυτές υπηρεσίες και το Web TV κτλ. Είναι μια χαρά, είτε στον υπολογιστή σας, είτε στο κινητό σας. Μια χαρά παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια και στη Smart TV. Έχω παρατηρήσει ότι στη Smart TV έχει μια δυσλειτουργία το Web TV σε μερικές, αλλά είναι ανάλογα με τη μάρκα. Τώρα μην το αναλύσουμε. Στα κινητά πάντως παίζει μια χαρά, όπως και στους υπολογιστές. Εκεί μπορείτε να δείτε όλο το match κανονικότητα χωρίς διακοπές. Όχι αυτό το ρολόι που γίνεται, δηλαδή που πηγαίνει σε 2-3 παιχνίδια. Το βλέπεις όλο το παιχνίδι χωρίς διακοπές. Όπως βεβαίως θα δούμε και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου την άλλη Τετάρτη. Θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και από το Web TV. Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη, η οποία έκανε μία νίκη μετά από καιρό με εντυπωσιακό το Λευτέρη τον Μποχορίδη. Ας ελπίσουμε ότι, εντάξει, με καλύτερη ψυχολογία πλέον θα κάνει αυτή τη νίκη που χρειάζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Basket League, εν ώψη και άλλης ενίσχυσης που έρχεται λογικά τις επόμενες ημέρες, με ένα ψηλό ψάχνει από ό,τι μαθαίνουμε ο Γιαννάκης με την διοίκηση. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική η προσθήκη του Μποχορίδη. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί ένα παιδί που διψάει για μπάσκετ, ταλέντο εξαιρετικό είναι, ποτέ δεν έπαψε να είναι. Το περιβάλλον του είναι γνώριμο, νιώθει από Άρη. Τα τελευταία 3,5 χρόνια δούλευε με τους καλύτερους, παίζοντας σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι του δίνει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα ο Γιαννάκης. Και θα απελευθερώσει και τους υπόλοιπους. Ναι, κυρίως τον Μπέλ, όπως φάνηκε μετά. Που έχει το σου, τον Μπέλ, όταν. Ήρθε στην ομάδα, λέγαμε ότι το καλό του, το δυνατό του σημείο είναι το σούτ. Όχι να κατεβάζει την μπάλα. Ναι, είναι από το μακρινό σούτ. Και αν με το καλό αποκτηθεί ένας ψηλός,
Θα δούμε μήπως πάει η ομάδα ο και πάρει. Μπορεί να είναι 3-4-5. Ναι, μήπως πάρει και έναν ακόμη στην περιφέρεια. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Ας αποκτηθεί πρώτα ένας ψηλός που έχει ανάγκη η ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι με τον Μποχορίδη, πέρα από την δύναμη που έχει πάρει στην περιφέρεια, θα αξιοποιήσει πολύ καλύτερα τον Μπένσον. Ήδη αξιοποιήθηκε πολύ καλύτερα και πήρε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, ναι, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Μπένσον. Γιατί αναγκαστικά ο Γιαννάκης, επειδή δεν μπορούσε να τον αξιοποιήσεις επιθετικά τον Μπένσον μετά το πρώτο δεκάλεπτο, και επειδή ο Μπένσον δεν έχει το χαρακτηριστικό του, δεν είναι η άμυνα, κακά τα ψέματα, ναι, προσπαθούσε χάνοντας την επίδεση να βρει καλύτερες λύσεις στην άμυνα. Ενώ προχθές, επειδή ακριβώς αξιοποιούνταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον Μποχορίδη και από τους υπόλοιπους παίκτες, γιατί υπήρχε ένας ακόμη παίκτης που απειλούσε το αντίπαλο καλάθι, δημιουργούνταν οι περισσότερες προϋποθέσεις. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν πολύ μονότονο το παιχνίδι του Άρη, πέφτανε όλοι πάνω στον Αθηναίο και γεια σας μετά. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα πάρει το διπλό και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια γενικότερη ανάταση. Παίζει ο Άρης με την Ήμπρου και το Σέδρας. Και βέβαια στο μπάσκετ. Έχει διακοπή, δεν έχει. Δεν έχει καθόλου διακοπή, Αλέξη μου. 30 Δεκεμβρίου παίζει Άρης Τρίκαλα. Ή Τρίκαλα, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω εντός έδρας. Δεν έχει το άλλο Σαββατοκύριακο δηλαδή μόνο. Δεν έχει τον Χριστουγέν. Ναι. Όχι, και αυτό νομίζω έχει. Δεν έχει. Είσαι σίγουρος? Θες να μπω τώρα στον Ισάκη να το δω? Νομίζω δεν έχει. Εγώ νομίζω ότι έχει κανονικά. Μετά το μάτς με την Ήμπουργκ. Θα σου πω τώρα. Έχει μια έτσι μίνι ξεκούραση, αν θέλεις. Ισάκη.gr, φίλε, είναι έγκυρο το τέτοιο. Έχω όλες τις εφαρμογές στο κινητό μου για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχει νομίζω ένα δεκαήμερο περίπου. Games. Κενό. Για να αναπληρώσουν λίγο τις δυνάμεις τους οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας. Yeah. Για Τσεκαρέτο, νομίζω αυτή την πληροφόρηση έχω. Του Ισαγγέ δεν έχει το. Τσεκαρέτο, μέχρι Άρης να το τσεκάρεις εσύ να. Εδώ μπαίνεις τώρα. Αγωνιστικοί είμαστε, ναι, τώρα. Μπες εδώ πάνω είναι. Ναι. Εκεί, μπράβο, εκεί πάνε. Όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη πάνε. Α, ναι, στην επόμενη. Go. Ποιο είναι το μάτς? Άρης, Κολοσσός. Μήπως πήγα παραπάνω, μήπως ξέφυγα. Ναι. Πάνε την προηγούμενη από αυτή που πήγες. Μπράβο. Δεν καλά, Άρης νομίζω. Ναι. Ναι, σου είπα 30. Έχει ένα κενό. 30 Δεκεμβρίου. Μια εβδομάδα είναι το κενό στην ουσία. Πώς, 8 μέρες, 10. Γιατί παίζει με την Ήμπουργκ. Παίζει 20 του μήνα. Ναι, ναι, 10 μέρες. Έχει 10 μέρες. Αυτό έλεγα. Έχει ένα δεκαήμερο κενό. Αυτό έλεγα, ρε Χρυσάνθε. Έλεγα, έχει ένα δεκαήμερο κενό. Σωστά. Επιβεβαιώνω τον συνάδελφο. Ένα δεκαήμερο θα έχει τελικά. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να πληρώσουν λίγο δυνάμεις και οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη μετά από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Basketball Champions League. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στις ομάδες του Άρη, όπου και αν αγωνιστούν, το σουκού που μας έρχεται. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ματζούκη για τον Ηρακλή την επόμενη ώρα. Εμείς θα τα πούμε το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με όλη τη δράση του Σαββατοκύριακου και ελπίζουμε και με νίκες. Έτσι. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.